Πατέρα Νικόλαε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Σύμβουλε της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, το δεύτερο γυμνάσιο παρουσιάζει απόψε τη γνωστή κομμωδία από την κινηματογραφική ταινία «Το ξύλο βγήκε το παράδεισο». Ανεβαίνει σε σκηνοθεσία και με την επιμέλεια της κυρίας Ξανθιώτη, που χρόνια τώρα παρουσιάζει παραστάσεις που τιμούν την πόλη μας για τον τόπο μας. Τα σκηνικά τα έχουν τα παιδιά του ΓΑΜΑ 1 τμήματος με τη βοήθεια του κυρίου Κορπόβενου. Επίσης βοηθούν ο συνάδελφος ο κύριος Κατσιγιάννης, η κυρία Παντώρη. Και όλοι λοιπόν οι συνάδελφοι κατηγορητές του σχολείου. Το έργο είναι γνωστό. Αναφέρεται στα ήθη και στην αντιμετώπιση μαθητριών ενός ιδιωτικού σχολείου της δεκαετίας του 50. Η ταινία είναι του 1959 γνωστή με την Βουλιουβλάκη και τον Παύλο Μιχαήλ. Δείχνει τον τρόπο που λειτουργούσαν τότε τουλάχιστον τα ιδιωτικά σχολεία. Δεν ξέρω αν σήμερα υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση από μαθητές, μαθήτριες προς το σχολείο και από γονείς. Ελπίζω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους όσους βοηθήσανε, τον Δήμο Καρπενιζίου που μέσω της ΕΚΠΑΔΗ και της Προέδρου της κυρίας Ζαλοπόστα μας παραγόρησε την αίθουσα. Και εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση. Thank you.
εσύ ομολογείς ότι αυτό είναι εδώ το κουμιλοφόρο που τον επέτρεψε το μπροστά μου. Έτσι. Δεν μπορώ να δω. Ξέρω εγώ ποιος τον επέτρεψε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ποιος τον επέτρεψε εγώ. Ποιος τον επέτρεψε εγώ και απλώνησε το χέρι σου. Λοιπόν, μην τον επέτρεψε να μου πέσει το μπροστά. Γρήγορα. Μάλιστα, γρήγορα. Να σας πέταξε ένα κουμιλοφόρο, κύριε συνάδελφε. Μάλιστα. Επίσης να μου πάρει το μάτι. Από εδώ μου πέρασε. Θα πείτε. Είχα και έτσι να μου αποτόπλωσε. Τι έγινε κύριε συνάδελφε. Θα πάρει το μάτι. Κύριε συνάδελφε, μόλις ενημερώθηκα και είπατε ότι συνέβη κατά την ώρα της παραδοσέως. Μάλιστα. Είχα πάει στον πίνακα για να αναπτύξω ένα θεώρημα της τριγωνομετρίας. Καθώς γυρίζω να το κοιτάξω. Μην έρχεται και καρβώνεται αυτός εδώ από τον αεροπόρο 10 πόντους εξαιρότερα από το μάτι που γυρίζει να κάνει. Να, εδώ 10 πόντους. Για να δω κύριε συνάδελφε. Μα θα σας σύγκρονε. Α, αυτό είναι άλλο ποταμό. Το ταμό δεν λέω βεβαίως. Και δεν ανακαλύψατε ποια τον επέταξε. Στην αρχή υποψιάστηκα τη Λαζάρα. Μετά αποδείχθηκε ότι ήταν της Αρθοπούλης. Πάλι όμως αυτή λέει ότι τον είχε δώσει ποσοστά. Πρέπει να λάβετε αυστηρά μέτρα, κύριε Γυμνασιάρχε. Εδώ έχει καταντήσει σε κάθε παράταση να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας και τη σωματική μας ακυριότητα. Όχι, δα. Μην υπερβάλλετε, κύριε Μαυρομάτι. Μην υπερβάλλετε, βεβαίως. Δεν υπερβάλλω καθόλου, κύριε Γυμνασιάρχε. Μα είναι παιδιά, κύριε Μαυρομάτι. Και τα παιδιά έπατε ζωηρά και αντίθασα. Και αντίθεσα βεβαίως. Όχι κύριε Γυμνασιάρχα, δεν είναι αυτό. Είναι ότι είμαστε περισσότερο επιλογής από αυτό που πρέπει. Για τη μορισία της έχει αποδρασία. Ας παίζανε και κανένα δυο χαστούκια και βλέπω. Χαστούκια. Όχι και χαστούκια, όχι και χαστούκια βεβαίως. Πού βρισκόμαστε. Εδώ η καταγωγική λέει σαφώς ότι... Εμπρός. Για έλα εδώ, Παπασταύρου. Δεν μου λες, θα είσαι συνεχώς η πέτρα του σκανδάλου. Η πέτρα του σκανδάλου, βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Αυτόν εδώ τον κονδυλοφόρο. Εσύ τον είχες πάρει από την Τσαρφοπούλου. Μάλιστα. Και εσύ τον είχες την ώρα της παραδόσεως. Ορίστε. Ορίστε. Λέω και εσύ τον είχες την ώρα της παραδόσεως. Μάλιστα. Και πώς βρέθηκε καρφωμένο στο πίνακα. Και θα μου έπεσε, θέλετε. Θα σου έπεσε. Τι θα πει σου έπεσε. Συγχωρείτε κύριε Κουσιά. Σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας, τα αντικείμενα, όταν πέφτουν έτσι, δεν πέφτουν έτσι. Οδό. Σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας, τα αντικείμενα πέφτουν πάντοτε καθέτος. Και ποτέ οριζοντίος. Ουδέποτε οριζοντίος, βεβαίως. Κύριε Ιγνωσιά, μην κουράζει. Άδικα προσπαθείτε να εξηγείτε το νόμο της βαρύτητας και Παπασταύρου. Η Παπασταύρου που φυσική έχει πλήρη μεσάνυχτα. Πλήρη μεσάνυχτα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μαυρομάτι. Γιατί είσαι αμελεστά την Παπασταύρου. Α, όχι. Όχι, αμελής. Αμελής δεν είμαι. Αλλά να, τη φυσική την μπερδεύω με τα θρησκευτικά. Μάλιστα. Και εσείς και αυτό, δηλαδή. Εγώ. Μάλιστα εσείς. Εσείς δεν μας λέτε προχτές, το μάθημα της φυσικής και τη θεωρία του Λαπλάστη και τη θεωρία του Βερμπίν. Μάλιστα. Και εσείς θα μας λέτε ότι οι άνθρωποι και οι καράβοι τους παιδίκους. Μάλιστα. Ο κύριος Στράκο, πώς θα διαφωνεί. Εγώ. Μάλιστα εσείς. Εσείς δεν μας λέτε σήμερα το πρωί στο μάθημα των σκεφτικών ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από πυλό και ότι η Εύα είχε με τον πρώτο Αδάμ. Μα εγώ. Α, μην μου τα γίνετε τώρα. Να και το θέσω τον νόμο σας όπως θέλω εγώ και στα λέξη κατάμαστε. Γιατί τι να κάνουμε κι εμείς, παιδιά είμαστε, δεν θα λέει έτσι. Όταν θα λέει λάθος, θα κατεβάμαστε. Σιωπή. Σιωπή ανεβεστάτη και θρασιτάτη. Και θρασιτάτη βεβαίως. Αύριο θα μου φέρεις αντιγεγραμμένους 100 στίχους από το σπίτι της Ιλιάδου. Πήγαινε έξω τώρα. Κορίτσια, κορίτσια! Έχω μια περίφημη ιδέα. Μια περίφημη. Λέω να αποστάσουμε όλες από το μάθημα της γυμναστικής. Ναι! Κορίτσια, κορίτσια, κούρτε. Εγώ έχω μια περίφημη ιδέα.
Τι! Εγώ λέω να τρελάνουμε τέτοια σήμερα. Πώς! Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε όλοι. Όταν μας δίνει το παράδειγμα να κάνουμε ανάταση, θα κάνουμε επίκληψη. Και όταν μας δίνει επίκληψη, θα κάνουμε ανάταση. Ανάταση, ανάταση! Υπόγραφο! Ανάταση, επίκληψη, επίκληψη, ανάταση! Ανάταση, επίκληψη, επίκληψη, ανάταση! Ανάταση, επίκληψη, επίκληψη, ανάταση! Πρέπει όμως να πάμε να ετοιμαστούμε γιατί θα χτυπήσουμε το δόλμη. Σιγά κορίτσια, σιγά! Παρτών, παρτών! Τι ήταν παρτών? Παρτών θα πει παρτών. Δηλαδή ήταν να πω, σας θυμίσαμε, σας πρόξαμε και σας είπαμε παρτών. Τι άλλο θέλετε να σας πούμε, τα καλαντά. Αρχιμινιά και αρχιχρόνια. Πάνω στο Λοράς, φιλόλογος. Χαίρο μου, Λί. Λοράς. Μάλιστα, ξέρω. Μα, όπως είπα και στον κύριο Νικολαίδη, δεν ξέρω να σας είπε. Ναι, μου είπε. Ζήτησε όμως να σας δω και προσωπικώς για να σας παρακαλέσω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αγαπητέ μου. Μα, όπως είπα και στον κύριο Νικολαίδη, αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει για πολλούς. Και διαφόρους λόγους. Πολλούς και διαφόρους βεβαίως. Μα όπως έχω πληροφορηθεί, έχετε απόλυτη ανάγκη από έναν καθηγητή των ελληνικών. Βεβαίως και έχουμε. Μα εδώ είναι το σύνθημα, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω αν σας είπε ο κύριος Νικολαίδης, αλλά είμαι αριστούχος, κύριε Γυμνασιάρχα. Ναι, αριστούχος, αγαπητέ. Δεν αμφιβάλλω. Αλλά όπως είπα και στον κύριο Νικολαίδη, εδώ σε επιτοπλίστων υπό κορίτσια μεγάλων και γνωστών οικογενειών. Είναι εξαιρετικά ζωηρά και αντίθασα. Και αντίθασα βεβαίως. Εδώ καθηγητές σεβάσμιοι και δυσκολεύονται να επιβάλλουν την τάση. Πόσο μάλλον εσείς αγαπητέ μου, ούτε σχεδόν. Συνομήλικος των βεβαίως. Γι' αυτό κύριε Γυμνασιάρχα μην ανησυχείτε. Σε μένα είναι βέβαιο ότι δεν θα προκύψουν να κάνουν τίποτα. Αυτό είναι μια κουβέντα, αγαπητέ μου. Καθίστε, κύριε Φλωρά. Ευχαριστώ. Τι συμβαίνει? Ετόλμησαν, αγαπητέ μου. Ετόλμησαν βεβαίως. Τι ετόλμησαν, δηλαδή? Για πλησιάστε, κύριε Φλωρά, για πλησιάστε. Είμαι γάιδερος. Πολύ καλά. Έχει γράψει και χειρότερα. Και χειρότερα, βεβαίως. Μα δεν καταλαβαίνεις. Εδώ μέσα μου το κόλλησαν αυτό. Εκτός πια κι αν το φαίνεται από το σπίτι σας. Είναι λίγο να πείθανε. Λίγο να πείθανε, βεβαίως. Αυτό πια είναι... Είναι. Μα σας το είπα. Δεν πρόκειται να τα καταφέρετε παρόλη την καλή σας διάθεση. Κύριε Γυμνασιάρχα, σας παρακαλώ, ακούστε με. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μα τώρα έχω παράδοση και έχω καθυστερήσει. Κύριε Γυμνασιάρχα, να σας περιμένω, κύριε Γυμνασιάρχα. Να με περιμένετε, για ποιον λόγο? Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Εγώ θα σας περιμένω, κύριε Γυμνασιάρχα. Τι να σας πω, αγαπητέ μου, ορίστε, καθίστε. Μα σας είπα. Καλημέρα σας, κορίτσια! Καλημέρα! Νους στη γης, εν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Είχαν απόλυτο δίκιο, διότι η γυμναστική δεν μας εξασφαλίζει μόνο τη σωματική,
με την πνευματική μας. Μας εξασφαλίζει την ομορφιά, το ωραίο σώμα. Ήρθε και το παράδειγμα ολοσότερο. Απέναντι. Σκάσμος! Τράγουδο! Προσοχή! Βαθιά εισπνοή! Ένα! Δύο! Το αυτό! Ένα! Δύο! Ποιες σφύριξε! Σκάσμος! Ποιες σφύριξε! Είπα, ποιες σφύριξε! Εσύ, τι γιατί σφύριξες, παιδάκι μου? Έχω κρέτα και στη μύτη, κύριε καθηγητά. Εσύ, παιδάκι μου, δεν έχεις κρέτα και στη μύτη. Σε έχεις σφυρίχτρα στη μύτη. Πρόσοχη. Ανάταση στο χειρόν. Ένα. Βρε, κορίτσια, τι κάνετε? Επίκληση. Κι εγώ τι σας είπα να κάνω? Επίκληση. Σας είπα εγώ επίκληση. Έκανα τώρα, δεν είπα το μόνο. Καλά, τέλος πάντων. Πρόσοχη. Ανάτασης. Ένα. Βρε, κορίτσια, είπα εγώ επίκυψη. Δεν είπατε, δεν είπατε. Τι είπα, παιδί μου? Σου είπα εγώ επίκυψη. Τι σου είπα? Τι σου είπα να κάνεις? Επίκυψη, κύριε. Καλά. Και τώρα, κορίτσια, θα κάνουμε ανάταση. Μάλιστα. Τι θα κάνουμε? Ανάταση! Τι θα κάνουμε? Ανάταση! Θα κάνουμε. Ωραία! Θα κάνουμε την ανάταση μας, ωραία, ωραία! Μάλιστα, για να σας δω! Πρόσοχη! Ανάτασης! Ένα! Βρε, κορίτσια, στο Θεό σας! Τι είπα από επίκυψη! Ρε κορίτσια, θα με κάνετε να πάω να βρω μια κοφτερή γωνιά να βαρέσω το κεφάλι μου. Γωνιά, 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 γωνιά. Με συγχωρείτε, κύριε. Ακούστε το παράγγελμα που έδωσα πριν από λίγο. Το άκουσε, κύριε. Ανάταση είπα, κύριε, επίκυψη. Ανάταση. Σας ευχαριστώ. Μόλις με κοιτώσετε από 200 δραχμές, τουλάχιστον 200 δραχμές. Μα γιατί? Γιατί είχες το παπά αύριο να πάω σε νευρό. Ένα βράκο ίδιο δε τα τσίκολε, δε τα τσίκολε, δε τα τσίκολε. Έτσι πάτε. Ελάτε πίσω. Oh!
Ιταλικά. Έτσι, Ισπανικά. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να ρεθούμε καμιά μέρα στη Μεσσαλία. Τι λες, μωρέ, ποια Μεσσαλία. Σ' αυτή. Πώς τη λέτε. Τι σχέση έχει η Μεσσαλία με την Ισπανία. Δεν έχει. Κρουπή, η Μεσσαλία δεν είναι τη Βρυξέλλη. Μάλιστα, αλλά αρχαίνικα, τι είναι να κάνουμε, υπάρχει μέχρι το πιάσουμε συζήτηση για το Περικλή και την Ασπασία. Όχι. Τότε τι είμαστε να μπορούμε, άντε καταναλίγω ένα σωστά. Μάλιστα, συμβαίνει τίποτα.
εδώ. Η μία είπα. Εμία εννοώ. Ελάτε κορίτσια, ησυχία. Σας παρακαλώ πέντε σε μία θέση μπροστά. Τώρα σε μπροστά και στις πίσω. Όπως βλέπω από όμηρο, έχετε πλήρη μεσάνη. Κοροϊδεύετε ένα πράγμα αξιοθαύμαστο. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς οι καθηγητές, αλλά και όλος ο κόσμος και αυτό φυσικά το κάνετε από άλλο. Όμως μαζί θα ανακαλύψουμε την ομορφιά του ομίλου. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Πριν από αυτό υπήρξαν και άλλοι. Ο Δημόδοκος, ο Θήμιος, έπαιρναν τα κιθάρια. Κύριε, κύριε, ορίστε. Τι ήταν ο Θήμιος. Σας παρακαλώ, Δεσποινής, σας παρακαλώ. Μα εσείς είπατε τι έσαιρε την κιθάρια και έτσι ακολούσε. Σας παρακαλώ, σαν να πεις την αστεία σας, Δεσποινής. Κύριε καθηγητά. Ορίστε. Να, να πας. Να ξαναπάς δηλαδή. Και καλά θα κάνεις εκεί που θα πας να εγκατασταθείς. Για να μην ξαναγυρίσεις. Γιατί, καμπόρι, δεν το καταλαβαίνω. Εμπρός, παιδί μου, πήγαινε. Λοιπόν, κορίτσια, που είχαμε γίνει. Α, ναι. 7 πόλεις εκδικούν τον νόμο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι γεννήθηκε στη Σμύρνη. Κύριε, κύριε. Ορίστε. Τι λιώστα το όμοιρο. Ακού να σου πω, κοπέλα μου, και ακούστε και στις άλλες. Το να κοιτάζετε να μάθετε είναι δικαίωμά σας. Το να ξέρετε όμως να φέρεστε είναι υποχρέωσή σας. Στο κάτω κάτω δεν σας πω. Όσο δεν μπορώ να θυμώσω με μία κότα που δεν ξέρει μαθηματικά, αλλά τόσο δεν μπορώ να θυμώσω και με σένα, κοπέλα μου, που δεν ξέρει όμοιρο. Την απρέπεια όμως η αποβασινάζει με την τσακή σας. Και μ' αρέσει που η πρώτη πληροφορία που πήρα για εσάς είναι ότι είστε κορίτσια μεγάλη για μουσείο οικογενειών. Σήκω πάνω εσύ. Ποια? Εγώ. Ναι, εσύ. Σήκω πάνω. Ορίστε. Καμαρώστε μία δεσποινίδα μεγάλη οικογένεια. Δεν μου λες, κοπέλα μου, η ευγενής μητέρα σου, το πλούσιος πατέρας σου. Δεν σου έμουν κανένα τρόπο καλή συμπεριφορά. Κάτσε κάτω. Εάν θέλετε να το πάμε καλά, θα πρέπει να αλλάξετε τρόπους και συνήθειες. Για να μην γίνετε γερή στον έξω κόσμο. Πηγαίνετε. Κύριε καθηγητά. Ορίστε. Τι θα διαβάσω για αύριο. Εσύ, δικός τρόπος καλή συμπεριφορά. Μα εγώ ήθελα να... Εμπρός, παιδί μου, πήγαινε. Τι σου είπε, τι σου είπε. Έγιασες, έγιασες και θα τον συγκυρίσω. Είπες τίποτα, παιδί μου. Όχι, εγώ απλώς σε κούπησα. Έτσι, με τα διλήμματα μου πρίζω. Δικαίωμά μου, δεν είναι. Βεβαίως. Και δικαίωμά σου και υποχρέωση σου είναι να θυμάσαι που και που και τη μητρική σου γλώσσα. Εγώ χωρίς να σπίσω την πρώτη στιγμή, δεν θα πάνε καθόλου. Ένιωσε, ένιωσε και λίγα τα ψωμιά του εδώ μέσα. Πάρε στο παπά σου, θα μιλήσει με την κρασιά. Ξέρω, ξέρω. Πώς τα πήγατε, κύριε Φιωρά? Καλά, κύριε Γυμνασιάρχα, καλά. Βλέπω, σας βλέπω, σώμα και αυλαβή. Σώμα και αυλαβή, βεβαίως, βεβαίως. Πώς σας φάνηκαν, λοιπόν, τα μικρά αυτά θηρία? Όπως το είπατε, θηρία. Πού θα πάει όμως, θα τα μαλακώσουμε. Θα τα μαλακώσουμε, θα τα μαλακώσουμε, βεβαίως, βεβαίως. Αλήθεια, κύριε Γυμνασιάρχα, αυτή η Παπαστάβρου. Η Παπαστάβρου. Η Λίζα. Ναι, η ζωή πράγμα είναι. Τι, συνέβη τίποτα? Όχι, έχω ζωτό. Είναι ο λίγος ζωηρά, σωστά, και αντίθασος. Και αντίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Είναι όμως από πολύ καλή οικογένεια. Τάθη, κόρη του Παπαστάβου, του θέλει στο πλέος Παπαστάβου. Του θέλει στο πλέος, βεβαίως, βεβαίως. Στο Χριστού. Μάλιστα, μάλιστα. Και όπως είπαμε, αγαπητέ μου, με το καλό, το καλό. Τι με το καλό? Με το καλό να την παίρνετε. Ο Παθήρτη είναι ένα θαυμάσιος άνθρωπος. Και κρίσιμο, πολύ κρίσιμο. Με το καλό, αγαπητέ μου, με το καλό.
Δεν περάζει το στιγμή. Μπορώ να πάρω κάτι και να το τσάνω. Γιατί ψέχουμε τόσο τη λήψα. Όμως δεν σημαίνει
στάζουν. Προχώρα! Θα σας παρακαλώ κύριε καθηγητά! Προχώρα! Μα δεν έκανα! Προχώρα γιατί θα σε καρυδώσω! Στάσε! Στάσε! Μα τι έκανες πάλι τα ζάμου! Κύριε Γυρασιάκα, τίποτα! Τίποτα! Τι σας έκανε κύριε Κίκα! Πυροτέχνημα κύριε Γυρασιάκα μου, πυροτέχνημα! Πώς πυροτέχνημα δηλαδή! Δεν κανικό! Πόσο λένε βραδεφέ, που πάνε φωτιά! Φωτιά! Μάλιστα! Έτσι όπως είχε γυρίσει για να παραταχθεί η τάξη με περιέλουσαν φλόγες. Ρε τι συμβαίνει, και εγώ ήμουν ολόκληρο. Πήγα να με κάψω ζαντανό, σαν τη μονή αργαδίου. Αυτό είναι άλλο ποταμό. Άλλο ποταμό βεβαίως, βεβαίως. Και δεν μου λέτε, τι φλόγες ήταν αυτή δηλαδή. Έτσι όπως είχα γυρίσει, η κυρία από εδώ κόλλησε την εφημερίδα και της έβαλε φωτιά. Πριν πήγε να με κάψει ζωντανό σας λέω. Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο κύριε Γυμνασιάτα μου. Ολοκένουργιο κουστούμι 3 σεζόν πριν το έκαψα. Πάει 3 σεζόν πριν το έκαψα, ολοκένουργιο κουστούμι. Αύριο θα φέρει στον κύριο Κίκα 100 στίχους από το ζήτα της Ιλιάδος. Τι να τους κάνω τους 100 στίχους από το ζήτα της Ιλιάδος, κύριε Γυμνασιάτα μου. Να μου φέρει 5 πίτια τίποτα, να φτιάξει πιο και κουστούμι. Για πείτε μου, μονόχρωμο το θέλει, τι είναι η κοτόπουλα, κύριε Κεφόη. Βράει στον κόρακα αυτό το κόρακα. Βράει στον κόρακα. Πήγαινε έξω βαζάρι και αύριο να έρθεις με τον πιδεμόνα σου. Κύριε Κίκα, θα ήθελα να σας παρατηρήσω ότι αυτές δεν είναι φράσεις που συστέκονται και στο στόμα ενός εθνικού. Μα εμείσαμε εδώ, κύριε Γυμνασιάτα. Καταλαβαίνετε τι πήγα να μου κάνει. Να με κάψουν ζωντανό, σαν τον Αθανάσιο Διάβολο. Μα εσύ τι είπε, κύριε Σουμάδο. Μα είναι σε διάβρια, αδερφέ. Και τα παιδιά είναι πάντα ζωηρά. Και αυτοί ήθασα και αυτοί ήθασα. Ήθασα βεβαίως, βεβαίως. Τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή. Να τα σκοτώσουμε. Να τα σκοτώσουμε. Ρε Ρόμπι, Θεός χωρέσει τα πεταμένα σου. Κάτι ξέρεις εσύ που ψέβαλες να πήγεις. Παραφέρεστε κύριε Κίκα. Παραφέρεστε βεβαίως, βεβαίως. Δεν παραφέρομαι καθόν κύριε Γυμνασιάτα. Μα καταλαβαίνετε, όλο καινούργιο κουστούμι, κοιτάξτε. Α, ήρθαμε κύριε Φλωρά. Μάλιστα κύριε Γυμνασιάτα. Για πλησιάστε, για πλησιάστε. Να μου παραδώσετε το στεγαλό τους και να περάσετε από το ρεγιστήριο να πληρωθείτε. Μα γιατί? Γιατί απολύεστε κύριε Φλωρά. Απολύομαι. Μάλιστα, απολύεστε. Απολύεστε. Και αν επιτρέπετε για ποιο λόγο. Για το χέρι σας κύριε Φλωρά. Πολύ μακρύ. Δεν σας καταλαβαίνω. Τη μέθοδο που ξέρετε θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε και εμείς. Αλλά εδώ δεν είναι νυχτερινό σχολείο κύριε Κύριε Φλωρά, βεβαίως, βεβαίως. Και δεν είναι εύκολο πράγμα να σηκώνει κανείς χέρι πάνω σε μια κόρη παπατάκου. Και μάλιστα, είναι στο πλέος παπατάκου. Τούτο είναι στο πλέος, βεβαίως, βεβαίως. Να γιάσεις το κεράκι σου, παιδάκι μου. Πρώτα-πρώτα, κύριε Γυμνασιάκα. Στα σχολεία εγώ δεν τα ξεχώριζω σε λαϊκά. Στη σχολεία πολυτελείας, όλοι οι μαθητές είναι ίσοι. Τι θα πει η κόρη παπατάκου. Μαθήτρια είναι κι αυτή. Κύριε Φλωρά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι συνηθισμένη να διδάσκω και όχι να διδάσκομαι. Αλλά δεν θα σας παρεξηγήσω, αγαπητέ μου, γιατί είστε πολύ νέος και άπειρος. Όμως, ξεχάσετε το πρώτο πράγμα που σας ετώνησα από την αρχή, ότι το κολέγιό μας δεν πάει να είναι και μια επιχείρηση με έξοδα τεράστια. Τεράστια βεβαίως, βεβαίως. Και δεν είναι τοπίο για πειραματισμού. Αυτή είναι η παρεξήγηση. Εγώ εδώ ήρθα να εργαστώ σε σχολείο. Και όχι σε γι' αυτό πιστέψτε με να ανακούφιση φεγγόνο από την επιχείρησή σα. Αλλά λυπάμαι για αυτά τα καημένα τα κορίτσια που θα μείνουν σε όλη τη ζωή κούτσουρα. Αρκετά, αρκετά, αρκετά κύριε Φλωρά. Θα προτιμούσα να λέγατε δύο λόγια συμπαθία για το κλίμα σα. Το θύμα μου είπατε. Μάλιστα το θύμα σας. Το θύμα σας το αρρώστησε βαρύτατα από τα βάρβαρα χτυπήματά σας. Μα τι λέτε, ποιος αρρώστησε βαρύτατα, ποιον εκτύπησε δηλαδή.
την Παπασταύρου. Την εκτίμησα εγώ την Παπασταύρου. Το αρνείστε τώρα. Μα ένα χαστούκι της έδωσα. Ένα χαστούκι έπαθε αυτό που έπαθε. Τι έπαθε δηλαδή. 38 και 3 έφυγε την ύπνο το παιδί. Το αυτί του. Εμπρός. Έλα παιδί. Έλα. Χαίρετε κυρία Παπασταύρου. Τι κάνεις παιδί μου, καλύτερα. Ποιος είναι αυτός ο Φλωρά. Εγώ τι. Α, εσύ. Κύριε, μας συγχωρείτε. Κύριε Φλωρά, παρακαλώ, εσείς παρομείνετε. Εγώ, για ποιο λόγο. Σας παρακαλώ βεβαίως, βεβαίως. Μα νομίζω ότι είναι τελώς παιδική παρουσία ο κύριε Γυμνασιάκα. Αφήστε τον, αφήστε τον, μην τον στεναχωρείς. Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν τολμά ούτε να με αντικρίσει. Γιατί να μην τολμά να σας αντικρίσω δηλαδή. Ίσως για αυτά που είπατε για μένα μπροστά σε όλη την τάξη. Για εσάς. Ναι, τα έμαθα όλα. Δώστε τη μικρή όρθια και αρχίσατε να βλέπετε με τα αγρεπές τα λόγια ρένε και τα δοντέρα. Έτσι λύσα. Έτσι. Βρέπεις το παιδί μου εγώ τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Ναι, τους βρίζατε. Για κοιτάξτε με στα μάτια και ξαναπες αυτό που είπαμε. Ναι, τους βρίζατε. Τι να σου πω παιδί μου. Σε λυπάμαι. Ειλικρινά σε λυπάμαι. Αν πρέπει να λυπάστε κάποιον κύριε Φλωρά, να λυπάστε τον εαυτό σας, όχι αυτή. Αυτή είναι πόλη που βαστάω. Και μάλιστα, Λέους! Αυτό κυρία μου, το έχω ακούσει πολλές φορές. Αλλά δεν με κάνει να αλλάξω τη γνώμη που έχω σχηματίσει για την ανατροφή της κόρης σας. Κύριε Φλωρά! Κύριε Φλωρά! Κύριε Φλωρά, βεβαίως, βεβαίως! Καθίστε κυρία μου. Ωραία, πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω κύριε Φλωρά, δεν το έχεις εξήνω να αναπτύσσει την κατάμου. Κύριε Φλωρά! Κύριε Φλωρά! Κύριε Φλωρά, βεβαίως, βεβαίως! Πολύ επαρκητικός αυτός ο κύριος Φλωρά. Να σας δείρω, γιατί, ποιον άλλον έδιρα δηλαδή. Ε, καλά. Σε έδιρα εγώ παιδί μου. Ναι, πες μου τότε τη μια. Θέλω τη δύναμη. Α, έτσι, τη δύναμη. Ναι, θέλω τη δύναμη. Ντροπή σου παιδί μου, ντροπή σου. Και κρίμα, γιατί σε ένα καλυμμένο κορίτσι που θα δυστυχήσει τη ζωή. Κύριε Φλωρά, δεν πρόκειται ποτέ να δυστυχήσει μια κόρη παπαστά. Και μάλιστα, τα χρήματα, κυρία μου, δεν φέρνουν ευτυχία. Το κορίτσι σας θα γίνει δυστυχισμένο. Και το χειρότερο, θα κάνει και αυτούς που είναι γύρω σας. Εμένα να με συγχωρεί. Δεν νομίζω να έχουν αυτοί. Πολύ ευαιδής αυτός ο κύριος Φλωρά. Ναι. Αλλά έννοια σας, κυρία Παπαστά. Το ξεκίνησε εγώ όπως έπρεπε. Δηλαδή, τον απέλησα. Τον απέλησατε. Τον απέλησα βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, νομίζω κυρία Παπαστάβου. Θα μείνετε ικανοποιημένοι από τη λύση που έδωσα. Φυσικά και μας συγχωρείτε που σας ανησυχήσαμε. Εμένα να συγχωρείτε κυρία μου για το άτομο που συνέβη στο κολέγιό μου. Στο κολέγιό μας βεβαίως, βεβαίως. Εσύ θα παραμείνεις στο μάθημά σου, έτσι. Μάλιστα, τα σέβη μας, κύριε Θεμιστοκλή, κύριε Θεμιστοκλή βεβαίως, βεβαίως. Εμένα, να με συγχωρείτε, επειδή δεν έχω παράδοση. Φυσικά. Η Μωρίζα εδώ φέρνει. Μαμά, μαμά μου το κάνει πρόσχημα. Μα γιατί. Τι γιατί δεν θα ψηθείτε όμως βεβαίως, βεβαίως. Τι είδες. Τον απέλησε. Ε, αυτό δεν θέλαμε. Α, να με συγχωρείτε, δεν θέλαμε καθόλου αυτό. Βρε, εσύ δεν με κουβάζεις εδώ πέρα. Ένα δημοσίο φορά. Ένα δημοσίο για να απολυθεί. Ε, τι να σου κάνει. Έτσι το δημόσιο γυμνασιάζει. Εγώ δεν θέλω. Μαμά, μαμά να το πιάσεις. Ποιο. Το γυμνασιάζεται. Και τι να το πω. Να το κρατήσει. Μα πώς θα το πάρει το κρατήσει. Θα με περάσει για και με το δίκαιο του δηλαδή ο άνθρωπος. Μα είναι άνθρωπο. Άντε που σου λέω να απολυθεί. Ένας τόπος άνθρωπος. Επειδή έστω να συγκρατήσει ένα σωρά ψέματα. Ψέματα. Μάλιστα. Τι ψέματα. Μαμά, τι είναι πάλι. Μαμά, αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Σου καταφέρνει να με φανητή. Σε αυτό θες. Παιδί μου, σε έδινε, δεν σε έδινε. Ναι,
Θέλω να πάρω την κύριο Γυμνασιά και να το πείσω τον κύριο Χρήση. Έτσι, παπάκα. Μπράβο, παπάκα. Φλωρά. Πάνω φλωρά. Δεσόλου. 50, 40, 30, 20, 20, κάπου εκεί. Όχι, τώρα δεν είναι παπάκα. Δωρείτε. Και μετά... Ναι, το κύριο Γυμνασιά και θα το πάρεις αμέσως. Τον εκτερισμό. Μπράβο, παπάκα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, τι μοιάζει. Τι
ότι μην ξέρω πού είναι και τα ρεμονάδες. Μα εγώ θέλω να σε ακούσουμε για το μάθημα. Στην τάξη. Πα. Μην ανέβεις παπαστά μου, γιατί. Γιατί τι. Γιατί θα ξανά τις πετάλιδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες. Και αυτή τη φορά μάλιστα, όπως δεν του είναι και γαλάζιες. Α, έτσι, ε. Καλά, θα σε δείξω εγώ. Έλα εδώ, Παπαστάβλου. Τι θα πεις, σας δείξω εγώ. Με απειλείς. Ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ. Ναι, λοιπόν. Σοφή, γιατί θα πας κι άλλο. Ναι, θα μας πείτε. Θα μας πείτε. Ναι, λοιπόν. Μα τι γίνεται εδώ. Τι τρέχει. Τι γίνεται, βεβαίως, Ματέο. Thank you.
να μην ακούσουμε φωνές και φασαρία, θα πες να σου γελιωθούμε. Είμαι πέτοιμη προς φαγωπότιο, κύριε Γυμνασιάδη. Φαγωπότιο, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Γίγα. Ωραία, διασκεδάζονται, χορεύουν, τραγουδάνε, μιλάνε, σαν κυκλόχρωμα ερήφια. Μα περί αυτού έπρεπε. Περί αυτού βεβαίως, βεβαίως. Όχι, βρε αδερφέ, εξάλλου. Κι από εδώ την άμεσα να ελέγχουμε τα κινήσεις τώρα. Ανάγνωστο πουλου φρόνημα! Πάντως, αυτό σου πλωράζει, ξέρετος. Όταν ήρθε στο κολέγιο, πού ήταν όλο ξεκαλύτερο. Όχι, να. Έτσι είναι, κύριε Κυριακά. Μα τι λέτε τώρα, εγώ παρομοιάζω με τον πληγαροκτόν. Υπερβάλλεται, υπερβάλλεται, κύριε Κίκα. Υπερβάλλεται, βεβαίως, βεβαίως. Ανάγνωστο πουλου δε σου παφρόνημα. Και τώρα είμαι προσάβος, θα μας κάνει νούμερα. Μιαω. Thank you.
Thank you.
σε μαλακές παριές, νερά με το σιδηγέρι. Πιτάξτε πόρτο σε τα μεγάλα της και σου τα πανάδελφης. Μου δεις πανερίο τους έκαντρο, ο τέχος μένει. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αχ, έως ανήκα θεμά. Κάτε, ησυχία. Θα το δώσει κανένα μας με τα φάση. Είναι απλό και ανάδελφο. Η Παπαστάβρου! Η Παπαστάβρου! Η Παπαστάβρου! Η Παπαστάβρου! Έλα! Η Παπαστάβρου το ξέρει καλά! Για... διάβασέ μας, σε παρακαλώ πρώτα, το αρχαίο κλίμα, στίχο στίχο. Ανοίγετε μάτους, δεν θα σε παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, σαν ανοίγετε μάτους. Δηλαδή... ωραία, δηλαδή, έρωτα κατά νύχτα. Thank you.
βάση. Είδατε, όλα γίνονται με λίγη καλυτέρηση. Ναι, με λίγη καλυτέρηση. Φέρετε κάτι άλλο, σπίτι μου, Κασάβου. Δεν είναι τώρα. Εγώ, δηλαδή, θέλω να πω, μιας και που προβλημάστηκα, δεν θα ξαναέρω το σχολείο, έτσι. Μα φυσικά. Αυτό ήθελα να σου πω, κύριε Φλωρά. Εγώ σας... Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Σας παρακαλώ. Κορίτσια, κορίτσια, ένα, δύο, τρία.